Μπορεί η απουσία του Αλέξανδρου Κονδύλου από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας να έφερε νέα δεδομένα για το κόμμα τοπικά, ωστόσο το ψηφοδέλτιο νίκης που παρουσιάστηκε δημιουργεί αισιοδοξία για το αποτέλεσμα, το οποίο θα αποτελέσει μια ευχάριστη έκπληξη, σημείωσε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Ξάνθης Μιχάλης Πατεράκης. Πραγματοποιήθηκε στο εκλογικό κέντρο που βρισκόμαστε και τώρα μια εκδήλωση, η οποία πραγματικά δίνει και απάντηση στο ερώτημά σας. Τόσο η θέρμη των ανθρώπων οι οποίοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση, αποδεχόμενη την πρόσκληση της Νομαρχιακής Επιτροπής, όσο και οι τοποθετήσεις των ίδιων των υποψηφίων βουλευτών μας γεμίζουν με αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο, για τη δημιουργία της Ξάνθης που ονειρευόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε διάφορες περιοδίες που κάνουμε, τόσο η Νομαρχιακή Επιτροπή, όσο και οι υποψήφοι βουλευτές μας, λαμβάνουμε διαρκώς αισιόδοξα μηνύματα σχετικά με την αποδοχή του μηνύματος της Νέας Δημοκρατίας από τους πολίτες της Ξάνθης. Είναι αλήθεια ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ένας άνθρωπος, ο οποίος μετά από τη σκληρή δουλειά που έχουμε καταβάλει όλοι μαζί με ηγέτη εκείνων τα τελευταία 4 χρόνια, έχει καταφέρει να αποδώσει με τον καλύτερο τρόπο το μήνυμα της αλλαγής που χρειάζεται η πατρίδα μας. Αυτό το μήνυμα λοιπόν δυναμώνεται μέσα από ενέργειες όπως η χθεσινή, οι διάφορες περιοδίες, αλλά και μέσα από την επιλογή των προσώπων, η οποία έγινε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι ότι η μη ύπαρξη του Αλέκου Κοντού στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας μετέβαλε τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα όμως, εφόσον υπάρχει αυτή η κατάσταση, πορευόμαστε με αυτήν, είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα, το οποίο πραγματικά πιστεύω ότι θα μας εκπλήξει ιδιαίτερα θετικά. 7 Ιουλίου είναι πάρα πολύ κοντά, είναι πολύ σημαντικό όλοι οι τηλεθεατές σας να λάβουν υπόψη τους ότι για να μπορούν να έχουν δόκιμο λόγο την επόμενη μέρα θα πρέπει να έρθουν να ψηφίσουν, θα πρέπει να βοηθήσουν, θα πρέπει να συνδράμουν ώστε να μην αποφασίσουν άλλοι για μας και να έρθει επιτέλους ένα τέλος στους πειραματισμούς σε αυτή τη χώρα. Σε ό,τι αφορά στα όσα φημολογούνται για τη στήριξη Κοντού στο πρόσωπο συγκεκριμένου υποψηφίου, ο κ. Πατεράκης αποδίδει τα όσα λέγονται ή γράφονται σε παραφιλολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαφές ότι όλες αυτές οι συζητήσεις συνεχίσουν να αποτελούν μέρος της παραφιλολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία χρησιμοποιείται για να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, όταν υπάρχει ένα τόσο ξεκάθαρο μήνυμα όπως αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και μια τόσο μεγάλη δυναμική, η αδυναμία, η ανικανότητα των αντιπάλων σου, πολιτικών αντιπάλων βέβαια, να αντιπαρατεθούν με γόνιμα επιχειρήματα και η χρήση κουτσομπολιών με σκοπό την παραγωγή πολιτικού λόγου αδικεί τους ψηφοφόρους, όχι μόνο τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τους ψηφοφόρους των άλλων κομμάτων. Επιτέλους θα σοβαρευτούμε, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε σελίδα, αυτό θα γίνει πάρα πολύ σύντομα και οι πολίτες νομίζω ότι έχουν πάρει απάντηση σχετικά με το ποια είναι η καλύτερη λύση για το αύριο τους. Βέβαια, η παραφιλολογία που αναφέρει ο κ. Πατεράκης είναι αυτή που κυριαρχεί στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που εμφανίζονται προβληματισμένοι και όχι σε εκείνους του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλων κομμάτων.